Εγώ ή ο Νίκος. Εσείς. Ναι. Ότι κατεβαίνετε, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, προς τα κάτω, ναι, και απευθύνεστε κατευθείαν στο κοινό. Ναι. Ξέρουμε ότι στην Αμερική υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων μέχρι και σήμερα, το οποίο όχι απλά συμφωνεί, υπερθεματίζει υπέρ τη θανατική ποινή. Ναι. Εάν, κάνοντα εγώ το συνειδητικό ρόλο του διαβόλου, σα πω ότι ένας μαύρος σκότωσε έναν. Όχι, ένα συγγενή μου. Και εγώ θέλω να. Τι θα κάνετε. Γιατί εσείς ο ίδιος μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Πέστε το και θα δείτε. Θέλω να πω δηλαδή ότι έγινε στο αν εγώ είμαι έτοιμος για το ρόλο και ξέρω τι θα πει ο ρόλος, θα το κάνω. Αλλά πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Δεν μπορώ να με οικοτολογίες να. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Αλλά η πείρα μου έχει μάθει ότι ξέρω πάρα πολύ καλά. Αρκεί να γίνει. Αρκεί να γίνει. Αλλά έτσι να υποθέσω τώρα και δεν το σχεδιάζω ποτέ. Αν μου πούνε εδώ τι θα πω. Όχι. Αν σου πούνε κάτι και είσαι ο ρόλος, ξέρεις τι θα πεις. Για να σε δω. Αυτό λέω στον εαυτό μου. Ένα μέρος της μελέτης δηλαδή, του ηθοποιού έτσι κι αλλιώς είναι να μελετήσει, να ξέρει, αν ξέρει πολύ καλά το ρόλο του. Ξέρει πολύ καλά τον άνθρωπο τον οποίο καλείται να υποδηθεί. Ξέρει πολύ καλά τι αντιδράσεις θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε στιγμή αυτός ο άνθρωπος. Άρα, και μπαίνει και η ετοιμότητα βέβαια, μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε τέτοιου είδους. Πάντως, εγώ δεν θα κάνω πίσω. Πού? Μπορεί να αποτύχω, αλλά πίσω δεν. Δεν θα πει στου ταξιδιώτε πετά από τον έξω. Ή που ήταν αυτό τόσο καιρό και το κρύβανε. Όχι, που λένε, όχι, που ήταν αυτός και τον κρύβανε και τι μου ήρθε τώρα αυτός. Όχι, θα καταλήξω. Ούτε θα κάνω, δεν συμβαίνει, δεν είναι ωραία αυτό το πράγμα. Γιατί η σχέση είναι άμεση, δηλαδή και πάνω από τη σκηνή και κάτω από τη σκηνή, ο ηθοποιός απευθύνεται στο κοινό, το συγκεκριμένο κοινό που είναι μπροστά του εκείνη την ώρα. Αν αυτό το κοινό λοιπόν έχει την ιδιαιτερότητα, αν θέλετε, να προβάλλει και αντιστάσεις, να προβάλλει και αντιρρήσεις ή ερωτήσεις ή οτιδήποτε, ο ηθοποιός καλείται να ανταπεξέλθει σε αυτό το πράγμα. Είναι και αυτό ένα ρίσκο. Δεν υπάρχει δηλαδή τέταρτο στίχος που δίνει την ασφάλεια στον ηθοποιό ότι α, ό,τι γίνεται εδώ πέρα, άλλος κόσμος είναι εδώ, άλλος κόσμος είναι κάτω. Όχι, είναι ένα πράγμα. Σε εσάς, κύριε Βασούλη, απευθυνόμενος. Μπήκατε στη διαδικασία όταν ήσασταν κατά την επιλογή, αν θα ανεβάσετε αυτή την παράσταση, να σκεφτείτε αν υπάρχουν προσωπικότητες στην ελληνική πραγματικότητα, τώρα ή στο παρελθόν, που να θυμίζουν, να έχουν τα χαρακτηριστικά του Ντάρου και να βοηθήσουν το κοινό να ταυτιστεί πιο εύκολα μαζί του, ή είναι μια προσωπικότητα. Μιλάω για το χαρακτηριστικό των αναφερόμενων σε αυτήν την εποχή. Από την αστική τάξη, αλλά πέρασε στο αντίθετο στρατόπεδο. Από την αγροτική τάξη. Από την αλλά. Ενώ πήγε να εκπροσωπήσει την αστική τάξη, άλλαξε. Δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό του πιστεύετε ότι τον ώθησε περισσότερο να αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Το τύπο ερχόταν από την αγροτική τάξη, από την εργατική ουσιαστικά τάξη και ήξερε τι βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν κατάλαβα την ερώτηση σοβαρά, συγγνώμη. Ότι. Ναι, θεωρείτε δηλαδή ότι τον είχε επηρεάσει η καταγωγή του, ήταν το βασικό. Εγώ νομίζω ότι παίζουν όλα ρόλο. Ένα ανέκδοτο που λέω συχνά όταν αρχίζω σαν σκηνοθέτης τις πρόβες είναι. Το βλέπετε αυτό, ναι. Είναι αυτό το ρακέντη, τον έτσι, τον αλήτη, τον άσθημο, τον υβριστή. Μου λένε βέβαια, τον βλέπουμε και πώς να μην γίνει, αφού η μητέρα του πήγαινε με άλλους, ο πατέρας του ήταν μέθησος, τον δέρνανε. Και λες, μα ο αδερφός του είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Γιατί? Για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Για τους ίδιους λόγους. Δηλαδή δεν ξέρεις ποτέ η κοινωνική συνθήκη με τη σύγκρουσή του με το DNA τι παράγει. Ίσως τα απλοποιούμε πολύ όταν λέμε ότι επειδή είχε αυτή την καταγωγή ή την άλλη, θα μπορούσε επειδή έχει αυτή την καταγωγή να φερθεί εντελώς διαφορετικά. Ο ίδιος Ντάρο εξάλλου βάζει το θέμα παιδείας μέσα. Ναι, θέλω πω, πολύ. Και η εκπαίδευσή του που τον οδήγησε σε ένα στρατόπεδο και ξανά. Οπότε
προφανώ είναι εύκολο το κοινό να ταυτιστεί, να βρει κάποιου χαρακτήρε στην ελληνική πραγματικότητα και να ταυτιστεί με το. Ναι, μπορεί, αλλά επίση όπω όλε οι μεγάλε προσωπικότητε είναι και λίγο αμφιλεγόμενο. Ο ίδιο κάνει λίγο θέατρο, αυτό σατυρίζεται κιόλα γιατί συνήθω κάνει ένα έτσι που ρίχνει τα μαλλιά του για να. Όταν έλεγαν στο Σικάγο, όταν έγραφε ότι παίζει αλαντάρο, λέγανε αυτέ τι λεπτομέρειε. Ρίχνει τα μαλλιά κάποιο που τα σηκώνει, γι' αυτό άφησε και τον Τσουλούκι. Το είχε κι αυτό. Ναι, το είχε κι αυτό. Είναι όλε τι φωτογραφίε του, είναι με αυτή την κουρτίνα εδώ. Έβγαζε το σακάκι και το πέταγε, έκανε τι γραβάτε. Συγχρόνω όμω αυτό είχε και μια ενδοσυνεννόηση και με το κοινό, αλλά είχε αποτελεσματικότητα το θέατρο που έπαιζε. Και είναι και μια αμφιλεγόμενη όπως όλες οι μεγάλες προσωπικότητες. Δηλαδή μπορεί να έχει μερικά κενά. Αυτό που έκανε με τη δίκη των πυθίκων από την μια μεριά ήταν λίγο show, αλλά από την άλλη βοήθησε πάρα πολύ στην κοινή συνείδηση. Δεν πέτυχε ποτέ να καταργηθεί η θεωρία του Δαρβίνου. Ο νόμος που απαγόρευε τη διδασκαλία της θεωρίας του Δαρβίνου καταργήθηκε το 60 τόσο, 59. Όχι, πάντως είχε πεθάνει, είχε πεθάνει το 70. Καταργήθηκε, υπάρχει όμως, λανθάνει ακόμα σε κάποιες πολιτείες, άσχετο αν. Αλλά... Είναι φονταμενταλιστές που το ξαναφέρουν στην επιφάνεια. Αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε και αυτό ήταν στη δίκη των πυθίκων το οφείλουμε. Δηλαδή έγινε τέτοιο, να φανταστείτε, ήταν τέτοιο πανηγύρι, ώστε οι φονταμενταλιστές είχαν ντύσει και έναν πίθηκο, μια μαϊμού, τη Μέγκη Δαρβίνο και τον περιφέρανε μέσα στο, έξω από το δικαστήριο. Δηλαδή έφτασε τα όρια του Κιτς αυτή η δίκη. Παρ' όλα αυτά έγινε τέτοιο θόρυβο, καταλαβαίνετε η πρώτη δίκη που μεταδόθηκε ζωντανά από το ραδιόφωνο. Έγινε τέτοιο θόρυβο που όλοι ήταν πολύ διστακτικοί στο να εφαρμόσουν τον νόμο. Όπως και διστακτικοί να τον καταργήσουν. Και ήταν ένα πράγμα εν ύπνο. Επίσης ήταν ένας δικηγόρος ο οποίος έκανε μακροσκελέστατες αγορεύσεις. Δηλαδή μπορούσε να μιλάει ως και τρεις μέρες. Στη δίκη, ναι, στο δίκη των δύο παιδιών. Στη τελευταία δίκη που υπερασπίστηκε δύο δολοφόνους, μίλαγε τρεις μέρες. Και ποιος τον άκουγε? Τότε, νομίζω ότι τότε μπορούσε να ακούσει ο κόσμος. Μπορεί να γοήτευε ένας ρήτορας που μπορεί να μίλαγε με τρεις μέρες. Σήμερα οι ρυθμοί μας έχουν αλλάξει εντελώς. Είναι άλλα τα ερεθίσματα που μας καλούν να συγκεντρωθούμε. Βλέπετε, μια γενιά για πάνω από 10 λεπτά δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στο ίδιο σημείο, σε ένα κείμενο ή σε ένα. Σε μια δραστηριότητα, χρειάζεται να εναλλάσσει συνεχώς πράγματα. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Γιατί η εικόνα παίζει μεγαλύτερο ρόλο πια στην εποχή μας από τον ήχο. Καλός ή κακός, έτσι είναι. Θέλετε τίποτα άλλο? Εγώ...